Κύριος Σάββας Αναστασιάδης. Παρακαλώ, κύριε Αναστασιάδη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αποφάσισα σήμερα, κυρία Υπουργέ, κυρία Πρόεδρε, να μην σχολιάσω σχεδόν καθόλου το νομοσχέδιο το οποίο καλούμαστε να ψηφίσουμε. Άλλωστε, αυτό το έκανε με σαφήνεια και λεπτομέρεια ο εισηγητής του κόμματός μας, ο κύριος Σταλιαδούρος, και όλοι οι ομιλητές της παράταξής μας, με τους οποίους και συμφωνώ. Μπήκα στον πειρασμό ευκαιρία της σημερινής συζήτησης του νομοσχεδίου για την παιδεία να καταθέσω έναν γενικότερο προβληματισμό για το πού οδηγούμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα και κατ' επέκταση πού οδηγούμε την νεολαία μας και την κοινωνία μας. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μοιάζει με τον Μινόταυρο στο Λαβύρινθο που κάθε χρόνο κατασπαράσει χιλιάδες νέους. Και η κάθε φορά εκπαιδευτική μεταρρύθμιση μοιάζει με έναν μύθο που ποτέ δεν πραγματοποιείται. Σήμερα, μέσα στη γενικότερη κρίση που διέρχεται η χώρα μας, κρίση οικονομική, ηθική, κοινωνική, θεσμών και αξιών, όπου τα πάντα στη συνείδηση των πολιτών έχουν ισοπεδωθεί, έχουμε την υποχρέωση και την ευκαιρία και την ευθύνη ως πολιτικό σύστημα να επανεξετάσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα και να το δούμε από την αρχή. Χρειάζεται να οπλιστούμε όλοι με υπομονή, τόλμη, νυφαλιότητα, συνεννόηση για να ξεκινήσουμε ένα τέτοιο ουσιαστικό διάλογο. Στην τρέχουσα περίοδο, βέβαια, η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο και της πολιτικής και των συζητήσεων. Χωρίς αμφιβολία, τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας και οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι αποτελούν εκ των όνων άνευ προτεραιότητες από όποια σκοπιά και αν τα δει κανείς. Ακόμη όμως και στη σημερινή δύσκολη περίοδο, με τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας, αποδεικνύεται ότι είναι πολύ λίγα αυτά που μπορούμε να πετύχουμε αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία. Αυτή όμως η αλλαγή της νοοτροπίας μπορεί να επέλθει μόνο μέσα από την παιδεία. Μόνο μέσα από την παιδεία μπορούμε να δημιουργήσουμε κοινωνικό κεφάλαιο και να καλλιεργήσουμε το πνεύμα μας μιας υπεύθυνης, δυναμικής και παρεμβατικής κοινωνίας πολιτών που θα μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο στις κοινές υποθέσεις με ωριμότητα, χωρίς να εγκλωβίζεται σε μικροσυμφέροντα και χωρίς να αποτελεί φέηδο ή δεκανίκη για κανέναν πολιτικό φορέα. Η έκταση των όσων πρέπει να γίνουν για να αναβαθμίσουμε το ρόλο της παιδείας και του εκπαιδευτικού μας συστήματος και να επανεξετάσουμε τους στόχους του, ξεπερνά φυσικά τα όρια της σημερινής συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής. Η αρχή μιας τέτοιας ουσιαστικής συζήτησης δεν βρίσκεται στο αν το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής πρέπει να γίνει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή ανεξάρτητος δημόσιος φορέας ή αν ή στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των πρότυπων πειραματικών σχολείων ή στην διαδικασία των εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι και αυτά σημαντικά θέματα. Είναι όμως ειδικά τεχνικά θέματα και τα εργαλεία, αν θέλετε, για να φτάσουμε στο στόχο μας. Η συζήτηση για αυτά τα ειδικά θέματα περιορίζει πάντα το διάλογο για την παιδεία σε πολύ στενά πλαίσια. Η ουσία της όποιας συζήτησης για την παιδεία και τη μεταρρύθμισή της βρίσκεται στους στόχους του εκπαιδευτικού μας συστήματος και τους λόγους. Πρέπει πρώτα να αποφασίσουμε ως πολιτική, ως πνευματική κοινότητα, ως κοινωνία τελικά, τι χαρακτηριστικά θέλουμε να έχει το εκπαιδευτικό μας σύστημα και για ποιους λόγους πρέπει να τα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Συνήθως, αναλωνόμαστε να συζητάμε ότι παράγουμε φοιτητές και στη συνέχεια ανέργους. Δεν μπήκαμε ποτέ στη λογική να δούμε τι φοιτητές και κυρίως τι πολίτες δημιουργεί το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτός πιστεύω πρέπει να είναι ο προβληματισμός και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος.
Θυμόμαστε όλοι τι έγινε πριν από λίγο διάστημα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όταν μια ομάδα νεαρών, ασκώντας ομιβία, επιτέθηκε στον James Watson, τον επιστήμονα που ανακάλυψε το DNA, δυσφημώντας έτσι τη χώρα μας διεθνώς. Έχουμε ανάλογα παραδείγματα να καταθέσουμε όλοι μας. Οι εν λόγω νεαροί δεν είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά τους. Πρωτίστως είναι η ελλιπής παιδεία που οδηγεί αυτούς τους νέους σε τέτοιες ενέργειες, καθώς πιστεύουν ότι επιτελούν δημοκρατική πράξη όταν απειλούν κάποιον ή όταν καταστρέφουν πανεπιστημιακούς ή άλλους δημόσιους χώρους. Η ευθύνη ανήκει στο παιδαγωγικό σύστημα, στην κουλτούρα του νέου Έλληνα και σε όλους όσους έχουμε συμβάλει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων, που σε συνδυασμό με τα υπαρκτά προβλήματά τους που εμπολείς δημιουργήσαμε ή προκαλέσαμε και εμείς οι μεγαλύτεροι, τους οδηγούν σε τέτοιες αντιδράσεις, καταντώντας τους μια καμένη γενιά. Να σας καταθέσω μια πρόσφατη προσωπική εμπειρία. Πριν από λίγες ημέρες, κατευθυνόμενος εδώ στη Βουλή, συνάντησα μια τάξη σχολείου, Δευτέρας ή Τρίτης Δημοτικού πρέπει να ήταν, αν κρίνω καλά από την ηλικία τους, που προφανώς πήγαιναν σε κάποια συνάντηση εκπαιδευτική. Οι δάσκαλοι που συνόδευαν την τάξη προτίμησαν να οδηγήσουν τα παιδιά να διασχίσουν κάθετα την λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, όχι από την διάβαση με τους σηματοδότες, αλλά από ένα τυχαίο σημείο, σταματώντας την κυκλοφορία ένθεν και ένθεν. Α, θα μου πείτε τώρα, είναι τόσο σημαντικό αυτό και το αναφέρετε. Ίσως όχι για κόπους. Πέρα όμως από τον κίνδυνο να προκληθεί κάποιο τροχαίο ατύχημα, είναι ενδεικτικό της νοοτροπίας του εκπαιδευτικού και της κουλτούρας που καλλιεργεί στην παιδική, στην ευαίσθητη παιδική ηλικία και τι μήνυμα στέλνει για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τους νόμους και τους συνανθρώπους μας. Η συζήτηση λοιπόν για την παιδεία και το εκπαιδευτικό μας σύστημα θα πρέπει να μετατοπιστεί στην ουσία. Να ξεφύγουμε καταρχήν από τα τεχνικά θέματα και να συσχετίσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα με την αλλαγή της κοινωνικής νοοτροπίας. Να δούμε σε τελική ανάλυση τι πολίτες θέλουμε να παραδώσουμε σε αυτή την κοινωνία. Χρειαζόμαστε παιδεία τέτοια που να δίνει εφόδια στους πολίτες για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες της πολιτικής. Να προάγει την ενεργοποίηση και την κριτική στάση των πολιτών. Να διαμορφώνει πολίτες με διάθεση να συνεισφέρουν στην ευημερία της κοινωνίας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να φωτίσουμε τα προβλήματα της παιδείας, αλλά και τα κοινωνικά ζητήματα που μας απασχολούν όλα αυτά τα χρόνια. Να ιεραρχηθεί η παιδεία ως θεσμός ψηλά στην πολιτική ατζέντα και όχι πάντα ως εξεταστικό σύστημα. Το ότι δεν τα καταφέρνουμε στην κοινωνία, την πολιτική, το ότι δεν τα καταφέρνουμε στην κοινωνία, στην πολιτική, στην οικονομία, είναι γιατί το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν καταφέρνει να τροφοδοτήσει όλους αυτούς τους τομείς της κοινωνικής ζωής με το κατάλληλο κοινωνικό κεφάλαιο. Γιατί πάντα πάσχει ως θεσμός. Ας μην ξεχνάμε ότι η ποιότητα και οι στόχοι της κοινωνίας, της πολιτικής, της οικονομίας εξαρτώνται από την ποιότητα και τους στόχους του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αυτό διαμορφώνει και τους πολίτες και τους ηγέτες. Συνεπώς, αν οι διαρκείς στόχοι της κοινωνίας μας είναι και της πολιτικής είναι η ευημερία, η ανάπτυξη, η ελευθερία, η υπευθυνότητα, η συνοχή, η κοινωνική δικαιοσύνη, τότε οι ίδιοι στόχοι πρέπει να υποστηρίζονται από το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σύστημα το οποίο μέσω της γνώσης να προάγει τις έννοιες της κοινωνικής και της ατομικής προόδου, της κοινωνικής και της ατομικής ευθύνης, της ευημερίας της κοινωνίας και της ισότητας. Παράλληλα, έχουμε ανάγκη και από ένα σύστημα το οποίο σε όλες τις βαθμίδες να καλλιεργεί μαθητές, φοιτητές στην ουσία και πολίτες με αναλυτικό, κριτικό και δημιουργικό πνεύμα. Σήμερα, κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, αυτή η ανάγκη είναι πιο ξεκάθαρη από ποτέ. Η παιδεία είναι ο μόνος θεσμός που μπορεί να φέρει την επανακίνηση που χρειαζόμαστε τόσο σε πολιτικό, όσο σε κοινωνικό και όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Η παιδεία πρέπει να μπει ψηλά
σε προτεραιότητα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, να μπει σε επαναπροσδιορισμό, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αποκτήσουμε ελπίδα και μέλλον. Και μέχρι σήμερα, κυρία Υπουργέ, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν έχω διαπιστώσει ούτε τέτοια διάθεση, ούτε τέτοια πρόθεση. Ό,τι συζητάμε είναι αποσπασματικό και διαιωνίζει την υφιστάμενη κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Αναστασιάδη. Το λόγο...